Ολική έκλειψη καρδιάς από τη Μαρία Παναγοπούλου από τις εκδόσεις του ψυχογιού. Στις εκδόσεις του ψυχογιού είχε κάνει αίσθηση το προηγούμενο βιβλίο της, η Πενθερά, είχε κάνει αρκετή συζήτηση από τον τίτλο και μόνο. Γεια σας κυρία Παναγοπούλου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, είναι μεγάλη μου χαρά. Και δική μας. Η αλήθεια είναι ότι το Παναγοπούλου είναι λίγο γλωσσοδέτης για το ραδιόφωνο. Το αποκαλύπτει στο αυτί του βιβλίου που λέει ότι αυτό είναι το πραγματικό μου επίθετο, το Παναγοηλιοπούλου, αλλά όταν είσαι στο ραδιόφωνο είναι γλωσσοδέτης. Ακολουθεί εκπομπή με την Μαρία Παναγοηλιοπούλου, είναι... εντάξει, έχει. Εσύ το πω, με Παναγοπούλου. Γιατί περάσατε και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Το περάσατε έχει παρελθόντα χρόνο μόνο. Ναι, ναι. Είναι πίσω μου και αυτό. Γιατί? Μόνο στα λεπτά. Okay. Με καλή ανάμνηση. Πάρα πολύ καλή. Εξαιρετική ανάμνηση. Απλώς είναι λίγο δύσκολο σε ένα σπίτι που ένας από τους δύο κάνει πρωταθλητισμό, όπως κάνει όλη του τη ζωή ο σύζυγός μου. Ο σύζυγός της Κώστας Χαρδαβέλλας, έτσι. Να το εξηγήσουμε. Αυτό. Είναι λίγο δύσκολο να κάνει και ο άλλος, ή τέλος πάντων εγώ το φοβήθηκα και με πολύ χαρά είπα να αφήσω τον πρωταθλητισμό. Θα μπορούσατε να είστε στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο από το επιστημονικό σας πεδίο, είστε διατροφολόγος, διατολόγος. Όχι εγώ, ο γιος μου. Α, ο γιος. Εγώ είμαι κοινωνιολόγος, ο γιος είναι διατροφολόγος. Εντάξει λοιπόν, που έχει γράψει επίσης κάτι ωραίο ή έχει συγγράψει. Είναι τελικά, είναι γονιδιακό, έτσι. Ναι, γράφουμε όλοι στο σπίτι. Ο καθένας έχει μια γωνίτσα και γράφει. Ο Κωνσταντίνος είχε γράψει μαζί με τον μπαμπά του το Κώστας Χαρδαβέλλας στο ζεμπέκικο του νικητή, ναι. Που ήταν η ιστορία του Κώστα όταν πέρασε καρδιά. Της περιπέτειάς του. Έτσι. Να σας πω τώρα, όταν λέτε ο καθένας έχει τη γωνίτσα του, γράφετε σε ειδική συνθήκη. Θέλετε ησυχία, θέλετε να μην έχετε περισπασμούς. Ή δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Δυστυχώς δεν έχει κανείς αυτή την πολυτέλεια. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία έτσι να είχαμε ένα σπίτι σε ένα έρημο νησί και ο καθένας από ένα παράθυρο. Όχι, γράφουμε παντού. Εγώ γράφω ακόμη και στα μέσα μεταφοράς δηλαδή. Α, ναι. Όταν είστε στην περίοδο του μεγάλου ίστρου, του δημιουργικού, το κάνετε πραγματικά. Δηλαδή είστε στο μετρό και λέτε θέλω 20 λεπτά για τη στάση μου και θα γράψω. Έχω γράψει ολόκληρα κεφάλαια πηγαίνοντας από το Φάληρο στην Κηφισιά, ας πούμε, γιατί είναι μεγάλη διαδρομή με το τρένο. Και έχω γράψει ολόκληρα κεφάλαια και πολύ ωραία κεφάλαια, κατά τη γνώμη μου. Απίστευτο, έτσι. Που μετά όταν τα ξαναείδατε, γιατί όταν τελειώνεις ένα βιβλίο, το περνάς και μια και δυο και τρεις φορές. Τα κρατήσατε. Ναι, ναι, βεβαίως τα κράτησα. Μάλλον με βοηθάει, επειδή γράφω μόνο αληθινές ιστορίες, δεν μπορώ να φανταστώ όλη την ιστορία, πρέπει να ακουμπήσω σε κάτι αληθινό. Μάλλον με βοηθάει να είμαι σε κόσμο, σε κανονικές συνθήκες. Λοιπόν, πάμε αρκετά χρόνια πριν, πάμε στα 1983, σε αυτό το βιβλίο, στην Ολική Έκλειψη Καρδιάς, αυτό το υπέροχο εξώφυλλο, αλλά σε πολύ μαύρο φόντο, έτσι, ενώ σχηματίζουν αισιόδοξα στοιχεία την καρδιά και πινελιές ροζ και κόκκινες που θα μπορούσαν να είναι και μήλα της αμαρτίας. Δεν ξέρω, είναι αίμα. Είναι σταγόνες αίματος. Θα μπορούσε. Αν το πω είναι σαν να αποκαλύπτω το βιβλίο. Okay. Λοιπόν, πάμε αρκετά πίσω με αυτά τα πέταλα λοιπόν και τα κόκκινα στοιχεία που σχηματίζουν την καρδιά. Και τι έχουμε. Τι σηματοδοτεί εκείνο το καλοκαίρι, ο Ιούλιος του 83. Το βιβλίο είναι μια περιπέτεια, έχει καταιγιστικό ρυθμό, έχει πολλές ανατροπές, αλλά μας ταξιδεύει σε μια υπέροχη δεκαετία, εγώ την αγαπώ πολύ, τη δεκαετία του 80. Από τη μια λοιπόν έχει αυτή τη μαυρίλα της ολικής έκρηξης που έχει το εξώπυλο, από την άλλη όμως έχει και αυτές τις μικρές ασημένιες πινελιές που υπάρχουν στο εξώπυλο, είναι σαν τα φώτα της δισκομπάλας. Γιατί εκεί μας ταξιδεύει η ιστορία μας. Είναι τα χρόνια που δεν είχαμε ίντερνετ, social media, έξυπνες συσκευές, αλλά οι άνθρωποι είχαμε ο ένας τον άλλον. Είναι λοιπόν μια παρέα φίλων από τον Πειραιά, όπως είμαι και εγώ, οι οποίοι ξεκινούν να πάνε ένα ταξίδι στην Πίνο
Αφού προηγουμένως έχουν πάει μια βόλτα από το Λούνα Πάρκ Ροντέο στο Καλαμάκι, από τη συναυλία του Λυκειανού Πλαϊδόνη, Βουλιαγμένη, επιβιβάζονται στο πλοίο και ενώ βρίσκονται εμπλό, ένας από την παρέα εξαφανίζεται με την οδό. Γίνονται έρευνες, έρχεται το λιμενικό, τα κοινωνικά δεν τον βρίσκουν πουθενά, τον θεωρούν νεκρό. Η αγαπημένη του δυσκολεύεται να το αποδεχτεί, όμως 5 χρόνια αργότερα συνεχίζει τη ζωή τη και έτσι το 1988 παντρεύεται με έναν συναδελφό της. Ενώ λοιπόν βρίσκονται στο νέο σπίτι να γιορτάσουν το γάμο του, σε ένα έκτακτο δελτίο τη κρατική τηλεόραση, γιατί δεν υπήρχε άλλη τηλεόραση τότε. Έλατε. Καλύπτει ένα αληθινό γεγονός, την τρομοκρατική επίθεση που είχε γίνει στο Σίτιο Σπόρο, σε ένα κρουαζιερόπλοιο έξω από το Τροκαντερό του Χάλιου. Τρέχουν να δουν τι συμβαίνει στην οθόνη και ξαφνικά εμφανίζεται κάποιο που μοιάζει εξαιρετικά με τον νεκρό φίλο. Δεν ξέρω αν είναι, αυτό θα το δούμε οι αναγνώστες. Σημασία έχει ότι καλά τα μυστικά του παρελθόντος υψώνονται μπροστά τους σαν κύματα και απειλούν να τους πνίξουν. Από ένα βασικό θέμα του βιβλίου είναι ότι ό,τι αφήνουμε πίσω μας ως ανοιχτό λογαριασμό, αργά ή γρήγορα θα απειλήσει και το παρόν και το μέλλον. Βέβαια, να πω ότι σε όλα αυτά υπάρχει παντού η δεκαετία του χρόνου. Υπάρχει η μουσική, οι ταινίες, οι ατάκες, το βασικά που λέγαμε το διάστημα, οι άθλιες του Ερβανά, αυτές τις σκέφτες που είχαν οι άδειες διαπαράδεκτες, το δίσκο... Όπως το λέτε, ήταν μια πολύ ωραία αθώα δεκαετία που, που έκανες τη συνεννόηση από το σπίτι για να βρεθείς έξω. Δηλαδή δεν υπήρχε κινητό, θα τα πούμε, να ανταλλάξεις μηνύματα. Έλεγες στις 9 εκεί, στις 8 κάπου αλλού, δεν. Σε πολλά σπίτια, εγώ που μεγάλωσα στον Πειραιά, δεν είχαμε ούτε σταθερό. Πηγαίναμε στους κερματοδέντες. Την δεκαετία του 80 υπήρχαν σταθερό. Εμείς το 83-84 δεν είχαμε σταθερό. Είχαμε μία αναμονή στον ΟΤΕ για να σου συνδέσουν τηλέφωνο και έτσι πηγαίναμε στο περίπτερο. Okay. Υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχει φυσικά το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου για τη δεκαετία του 80. Δεν γίνεται χωρίς το Πασόκ. Να σας πω, πώς σας φαίνεται που παίζει πολύ στα social τώρα όλο αυτό, ότι επί Πασόκ θα συνέβαινε αυτό με τα αρνιά, επί Πασόκ θα συνέβαινε αυτό με την πανδημία. Με το ένα μετάλλο, ό,τι σκάει στην επικαιρότητα, είδατε ότι παίζει με το Πασόκ πολύ. Νομίζω ότι οι άνθρωποι πολλές φορές μέσα από αυτά μέσα από το χιούμορ, λέμε και αλήθειες. Κάποιες φορές λέμε και πράγματα που δεν τολμούμε να πούμε ευθέως. Προτιμάμε έτσι να κάνουμε πλακίτσα. Γελάω πάρα πολύ με όλα αυτά λοιπόν. Κάποιες φορές όμως μελαγχολώ κιόλας και λέω μήπως έχουν δίκιο. Μήπως το ήταν καλύτερα. Και δεν είναι το σχόλιο μου πολιτικό κομματικό σε καμία Καλά, περίπτωση. Προφανώς. Αλλά φαντάζομαι είχατε και πολύ καλή πηγή. Δηλαδή το ζήσε πολύ από μέσα ο Κώστας Χαρδαβέλας, έτσι. Δηλαδή, εγώ το 83 ήμουν 13 και εσείς δεν είχατε σίγουρα ενηλικιωθεί, ήσασταν μικροί, οπότε είχαμε άλλες προσλαμβάνουσες. Μάλλον είμαστε συνομήλικοι, εγώ είμαι το 70 γεννημένη. Και εγώ. Μάλλον έχουμε... Ναι, ωραία. Ναι. Γι' αυτό σημαίνει. Λέω, ο Χαρδαβέλας ήταν ήδη στη δουλειά το 83. Οπότε είχε εντελώς διαφορετική οπτική των πραγμάτων και της πολιτικής και του ιστορικού φόντου που υπήρχε και έτσι. Ο Κώστας με βοήθησε και να προσεγγίσω ποια γεγονότα σημάδεψαν τη δεκαετία, όπως ας πούμε το σκάνδαλο Κοσκοτά, ή για τους Ολυμπιακούς η προσοχή ενός παίκτη του Λάγιος Ντέταρη. Ήταν ιστορική σημασία σε κάποιες συναυλίες. Με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Είναι σαν να είχα τη βάση δεδομένων μέσα στο σπίτι μου, ζωντανή. Έτσι. Λοιπόν, Ολική Έκλειψη Καρδιάς, ένα νέο μυθιστόρημα από τη Μαρία Παναγοπούλου, που έχει γράψει το «Εξαίσιο υπενθερά», που ήταν best-seller. Και αυτό βλέπω, πρώτη έκδοση, 8.000 αντίτυπα, δεν το συνηθίζουν οι εκδοτικοί οίκοι, άρα ποντάρουν σε αυτό. Μπορεί να μην είναι η συνθήκη καλή, μπορεί να μην μπορούν να γίνουν παρουσιάσεις με το συμβατικό τρόπο που ξέρουμε. Αλλά εντάξει, θα βρει το δρόμο του και αυτό το βιβλίο. Απλώς ήθελα πάρα πολύ να κάνω παρουσιάσεις, θα ήταν δίσκο παρουσιάσεις. Είχα δηλαδή κανονίσει να... αυτό ήταν το σχέδιο. Αυτό ήταν το σχέδιο. Ίσως κάπου και θα καταφέρουν. Τι και κρίμα. Σας έρθω. Σε δίσκο-δίσκο ή σε συνθήκη δισκοτέκα, έτσι. Έμαθα ότι υπάρχουν στις περισσότερες. Βεβαίως, βεβαίως υπάρχουν. Οι καρδιές, οι πολλαπλασιασμένες καρδιές πίσω σας δεν συνδέονται με το εξώφυλλο. Υπάρχουν ως
ως σκηνικό, έτσι. Είναι ένα τζαμωτό που χωρίζει τους χώρους. Όχι, είναι μια βιβλιοθήκη βιτρίνα και έχει μέσα τα βιβλία μου. Α, οκ. Πολύ ωραία. Πολύ ρομαντικό, έτσι, γιατί αν συνδυαστεί και με το χρώμα που υπάρχει στον τοίχο, ναι, δεν είναι μια χαρά. Λοιπόν, τοίχο μου. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας, κυρία Παναγωπούλου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Πάμε στα social της TRT.